Ναι. Τώρα, και υπάρχουν, συνεχίζουν όμως να κάνουν αιτήσεις. Συνεχίζουν να γίνονται αιτήσεις. Να δω αν έχω μαζί μου στατιστικά. Ναι, έχουμε φτάσει στις 1.554.000 συγκεκριμένες, οι δύο, οι οποίες δεν έχουν πάει όμως όλες σε αυτή την πληρωμή, ήδη από τη χτεσινή ημέρα δηλαδή. Από την ώρα έτσι, που εμείς τραβήξαμε μια γραμμή. 11, έτσι. Είχατε πει 11. Σωστά. Μετά τις 11 θα πάνε στην επόμενη ημέρα πληρωμής. Στην επόμενη πληρωμή ουσιαστικά, που θα είναι για τις 21 του μήνα που θα δοθούν για πληρωμή. Mm-hmm. Και θα πληρωθούν μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου. Επειδή η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι 21 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι όσες αιτήσεις γίνουν και εγκριθούν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Μετά τέλος. Και μετά τέλος αυτές. Παράταση, τίποτα. Υπάρχει μια σκέψη. Δεν έχει ακουστεί κάτι, αλλά τώρα είμαστε ήδη. Έχουμε φτάσει βέβαια, και έχουμε ξεπεράσει, μπορώ να πω, το πλαφόν. Οπότε έχουν ολοκληρωθεί. Το βλέπουμε και στο ρυθμό που γίνονται οι αιτήσεις. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται αιτήσεις. Οι άνθρωποι έχουν ήδη κάνει τις αιτήσεις τους, όσοι ήταν να τις κάνουν. Κύριε Ταγάτη, τώρα τα προβλήματα που έχουμε, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει εσείς ως ειδικά που έρχονται και ποια μπορείτε να λύσετε, ποια λύνετε. Λοιπόν, να πω κάποιες επισημάνσεις για κάποια θεματάκια που υπάρχουν. Καταρχήν, όπως έλεγε και η Κία, όσες αιτήσεις είχαν διαφορετικό δικαιούχο, αλλά είχαν το ίδιο IBAN πάνω από τρεις φορές, έχουν απορριφθεί. Έτσι. Επίσης, έγινε ένας έλεγχος ανάμεσα στην εγκυρότητα που έχει το IBAN και το αφημί, δηλαδή ότι το IBAN που έχει δηλώσει ο δικαιούχος πράγματι έχει μέσα το αφημί του, ώστε να μην γίνουν λάθη όπως ήταν πέρυσι, που κατά λάθος έμπαινε τα χρήματα που έπρεπε να πάρω για το μέρισμα μπαίναν στο δικό σας λογαριασμό από κάποιο λάθος που είχε γίνει στα IBAN. Από εκεί έχουν ουσιαστικά μεταφερθεί, δεν έχουν ακυρωθεί, αλλά έχουν μεταφερθεί για την επόμενη πληρωμή 144.000 αιτήσεις. Άρα, όσοι δουν ότι δεν θα πληρωθούν ενώ έχουν εγκεκριμένες αιτήσεις, δεν θα πληρωθούν σε αυτή την πληρωμή, θα πρέπει να ελέγξουν το IBAN που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι πράγματι είναι δικό τους. Ή το έχουν βάλει λάθος, ή θα πρέπει, μπορεί να είναι της γυναίκας τους ή ενός από τα παιδιά, θα πρέπει να είναι συνδικαιούχοι μέσα στο IBAN, όπως το ορίζει και η Κία. Αυτό λοιπόν το διαπιστώνει το σύστημα. Αυτό για ένα μεγάλο αριθμό IBAN και αφημί το διαπιστώνει. Για κάποια δεν γνωρίζουμε, οπότε αυτά προχωράνε κανονικά. Επομένως, αν από αυτές τις δύο περιπτώσεις που μας είπατε υπάρχει η εμπλοκή και τους έχει πετάξει έξω το σύστημα, μπορούν να ακυρώσουν για να κάνουν καινούργια, έχουν την προθεσμία να. Δεν χρειάζεται να ακυρώσουν, γιατί έτσι τους παραμένει εγκεκριμένη, θα πρέπει να πάνε να ενημερώσουν το IBAN ότι είναι δικό τους. Να βάλουν το αφημί τους, να μπουν σαν συνδικαιούχοι σε αυτό το IBAN ή να βάλουν το σωστό IBAN αν το έχουν βάλει λάθος. Θα προσπαθήσουμε, εφόσον υπάρχουν email σε όλα αυτά, να τους στείλουμε και μηνύματα, άρα να δουν και τα email. Άλλα προβλήματα που έχετε. Άλλα προβλήματα. Υπήρχε αυτό το θέμα με, με την παραμονή, με τη διαμονή στη χώρα που απαιτούσε 5 φορολογικές δηλώσεις ουσιαστικά. Αυτό έχει ελεγχθεί. Από ό,τι φαίνεται, ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάποιοι δεν υποχρεούνταν σε φορολογική δήλωση και γι' αυτό δεν είχαν τις 5 φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το κοιτάζουμε και με την ΑΔΕ να δούμε αν μπορεί να ελεγχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, γιατί για χειρόγραφες δηλώσεις ή για τέτοια πράγματα δεν διασταυρώνεται εύκολα σε αυτό το διάστημα. Οπότε επανεξετάζονται περιπτώσεις από αυτές που έχουν ακυρωθεί μέχρι τις 21 του μήνα να δούμε αν όλα θα πάνε καλά και με αυτό το. Υπάρχει ένας τρόπος να λυθεί αυτό, γιατί έχουν πάρα πολλά μηνύματα και πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα της μόνιμης κατοικίας. Λένε ήταν άνεργοι, δεν είχαν κάνει φορολογική δήλωση, δεν μπορούσαν να κάνουν φορολογική δήλωση ή έκανε λάθος ο λογιστής τους. Το 13, δηλαδή τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ υπάρχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια, αν θα μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή στην υπουργική απόφαση, γιατί η υπουργική απόφαση ορίζει σαφώς. Εφαρμόζεται την. Ορίζει σαφώς ότι για να διαπιστωθεί μόνιμη κατοικία τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να βρούμε 5 φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι και λέει εμείς φιλοξενούμαστε σε ιδρύματα. Οι εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα των 5 φορολογικών δηλώσεων, στο μέτρο που είναι δυνατόν, γίνονται από την ΑΔΕ. Οπότε, αν κάποιος δεν έχει 5, αλλά έχει 4 ή 3 για κάποια 2 χρόνια που ήταν αιτιολογημένο και αυτό τεχνικά με ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να διαπιστωθεί από την ΑΔΕ, η ΑΔΕ μας το επιστρέφει σωστά, σαν να έχει τις 5 δηλώσεις. Το παρότι έχει 3. Πρέπει να το έχει δηλώσει δηλαδή. Δεν ξέρω εσωτερικά μέσα εκεί πώς μπορεί να γίνει αυτό το έλεγχο. Να μπορεί να το δικαιολογήσει. Υπάρχουν ερωτήσεις για ανθρώπους οι οποίοι φιλοξενούνται σε ιδρύματα και μας λένε ότι προσπαθούν να μπουν και τους εμφανίζει το σύστημα ως φιλοξενούμενους. Άρα δεν έχουν δικαίωμα στο κοινωνικό μέρισμα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσουν ή μαζί μας ή με την ΑΔΕ, να δηλώσουν το αφημί του ιδρύματος το οποίο τους φιλοξενεί, να το ελέγξουμε ότι είναι πράγματι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα. Και αυτά τα αφημί μπαίνουν σε εξαίρεση ώστε να μπορούν να. Αυτοί που φιλοξενούνται σε αυτά τα αφημί που είναι ιδρυμάτων, φιλοξενίας και τα λοιπά, δομών αυτού του τύπου,
μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να θα μπορούν μέχρι τις 21 να κάνουν τις αιτήσεις τους. Πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσει κάποιος με την ειδίκα? Γιατί ας πούμε έχουμε μηνύματα που λένε ότι προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο, αλλά καταλαβαίνουμε βέβαια. Κοιτάξτε, τώρα τι φόρτος εργασίας υπάρχει. Είναι τεράστιος ο φόρτος. Φανταστείτε ότι έχουμε 3,5 εκατομμύρια αιτήσεις. Άρα 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσπαθήσει και έχουν πετύχει. Κάποιοι, το 1,5 εκατομμύριο έχει ήδη εγκριθεί οι αιτήσεις τους. Και προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο του ασανσέρ όταν ανεβαίνουμε στον όροφο. Το τηλέφωνο ανάγκης έχει χτυπήσει και έχουν ζητήσει το κοινωνικό μέρισμα πληροφορίες. Χτυπάνε όλα τα τηλέφωνα μέσα στην ειδίκα. Η ειδίκα δεν έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή δεν εξυπηρετεί κοινό. Είναι μηχανογραφικό κέντρο, εξυπηρετεί τους φορείς. Οπότε θα πρέπει να απευθύνονται. Δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς εγγενώς το πρόβλημα. Θα πρέπει να απευθύνονται στο φορέα από τον οποίο προκύπτει το πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα με τα προβλήματα που έχουμε για τον ΑΜΚΑ, για το ΑΦΜΗ. Όλα αυτά πηγαίνουν σε ΚΕΠ. Όλα σε αυτά λύνονται μέσα στο ΚΕΠ και τα ΚΕΠ θα επικοινωνήσουν μαζί μας. Με την ασφάλιση πάνε στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ μας στέλνει ενημέρωση και λέει: αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, δεν είχαν βρει την ασφάλισή τους. Το διαπιστώσαμε ότι έχουν ασφάλιση. Πάρτε τα ΑΦΜΗ τους και τα ΑΜΚΑ τους και εντάξτε τους στο σύστημα. Και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Επομένως, για να έρθει κάποιος με μια βεβαίωση στην ειδίκα και να πει: έχω ασφάλιση, πάρτε και βάλτε με στο σύστημα. Εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα να το κάνουμε. Πρέπει να μας το στείλει ο ΕΦΚΑ. Επομένως, να κλείσουμε ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν την πενταετία, την φορολογική αυτή υποχρέωση. Για οποιοδήποτε λόγο, αυτό πρέπει να γίνει κάτι από το Υπουργείο. Δηλαδή, μια τροποποιητική. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να μπορέσουμε να δούμε κάποια παράκαμψη για κάποιες περιπτώσεις. Εσείς όμως αυτή την υπουργική αποφασή έχετε, αυτό εφαρμόζεται, οπότε είτε είναι λάθος, είτε για κάποιο οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να περάσετε, γιατί παίρνετε τα στοιχεία από εκεί. Υπάρχει το θέμα με τις συμπληρωματικές δηλώσεις. Εσείς λαμβάνετε υπόψη τις συμπληρωματικές μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι, τροποποιητικές αυτές λέτε, έτσι, ναι, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ό,τι έχει γίνει. Δεν μπορεί να γίνει τον Νοέμβριο, λένε πολλοί. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί είναι αδικία. Εμείς έχουμε κάνει, πάρτε και τις τροποποιητικές του Νοεμβρίου, μας λένε. Γιατί το δικαιούμαστε, αλλά για να μην. Ναι, δεν ξέρω, ενδεχομένως όσες είναι σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή δεν είναι χειρόγραφες τροποποιητικές, αλλά είναι σε ηλεκτρονική μορφή επεξεργασμένες κτλ. Να μπορεί να γίνει. Δεν το ξέρω να το πω. Άλλη ερώτηση. Φιλοξενούμαστε, λέει, από το ανήλικο τέκνο μας και το σύστημα δεν δέχεται την αίτησή μας. Έχει μπει εξαίρεση σε αυτό. Αν κάτι δεν έχει λειτουργήσει σωστά και σε κάποιες περιπτώσεις δεν δέχεται, να επιχειρήσουμε μέχρι τις 21 του μήνα, θα το κοιτάξουμε να το έχουμε διορθώσει, να μπορέσει να γίνει. Ναι. Εδώ υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν είναι δικά. Ομοίως και με την αναπηρία είχαμε κάποιες περιπτώσεις. Που ζητούσε το σύστημα ασφάλιση, ενώ ήταν αμαία το άτομο που έκανε την αίτηση. Αυτό έχει διορθωθεί. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, έχει διορθωθεί. Οπότε θα επιχειρήσουν πάλι να κάνουν τις. Επειδή είχαμε σχετική ερώτηση, επιχειρήστε ξανά. Έχει διορθωθεί το πρόβλημα αυτό. Και αν δεν έχει διορθωθεί, πού απευθύνεται, αν το δει και έχει. Ενημερώστε εμάς και εμείς θα το διορθώσουμε. Αυτό είναι θέμα που μπορούμε να το διορθώσουμε εμείς. Αυτό το διορθώνετε εσείς. Δεν χρειάζεται να έρθει με κάποια χαρτιά. Ναι. Μια τέτοια περίπτωση, ότι εξακολουθεί να ισχύει κάποιο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, να το δούμε εμείς να το λύσουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα με ΑΜΚΑ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε περιπτώσεις τουλάχιστον εδώ πέρα, όπου έχουν πάει στο ΚΕΠ και έχουν πει ότι είναι λάθος το ΑΜΚΑ. Εμφανίζονται με δύο, γιατί ήταν η αυτό μητέρα πρόβλημα, τους ναι. Σε αναπηρία ή όλα αυτά. Εμφανίζονται με δύο, τρία ΑΜΚΑ τέλος πάντων. Και ενώ έχουν κάνει την αίτηση από πέρσι, δεν τους έχουν απαντήσει. Και δεν έχει αλλάξει κάτι. Εδώ τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ναι, αυτές είναι οι δύσκολες περιπτώσεις. Η περίπτωση που εμφανίζεται ένα άτομο με δύο ΑΜΚΑ, επειδή σε αυτά τα ΑΜΚΑ μπορεί να υπάρχουν στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης και στο ένα ΑΜΚΑ και στο δεύτερο ΑΜΚΑ. Μπορεί να υπάρχουν καταγεγραμμένες συνταγές και ιατρικά δεδομένα, γιατί και αυτά συνδέονται με το ΑΜΚΑ. Όταν λοιπόν έχεις ένα διπλό ΑΜΚΑ και πρέπει να καταργήσεις το ένα και το άλλο ενδεχομένως να το αποδώσεις σε κάποιον άλλον γιατί είναι άλλου ανθρώπου, αυτή είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Εμπλέκει και άλλους φορείς, εμπλέκει και επεξεργασία από τον ΕΦΚΑ, εμπλέκει και άλλα πράγματα και γι' αυτό έχουν συσσωρευτεί αρκετές χιλιάδες, θα έλεγα. Τέτοιες περιπτώσεις, διπλών ΑΜΚΑ στο σύστημα, οι οποίες δεν έχουν όντως εκαθαριστεί ακόμα και είναι δύσκολο να καθαριστούν, όχι είναι δύσκολο, είναι αδύνατο να καθαριστούν στις επόμενες 10 μέρες. Δηλαδή θα πάρουν μήνες ακόμα για να διορθωθούν και να καθαριστούν. Οπότε είναι κάποιες δύσκολες, θα τις χαρακτήριζα, περιπτώσεις που. Αυτές μπαίνουν σε κρίση. Ναι, είναι σε μια σειρά. Ναι. Τώρα το να έρθει κάποιος στην ειδίκα να πει: θέλω να πάρω το μέρισμα, περάστε τη δική μου περίπτωση πάνω από τις άλλες, είναι κάτι που αποφεύγουμε να το κάνουμε γιατί θα. Παρακάψουμε κάποιους που κι αυτοί ενδεχομένως είναι για να πάρουν το μέρισμα. Αυτές μένουν σε κρεμότητα και μπορεί να πληρωθούν. Ως προς το μέρισμα, λένε. Ως προς το μέρισμα.
Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια, υπάρχει τέτοια δυνατότητα να πληρωθεί μεταγενέστερα αυτό. Στο 2019. Νομίζω πρέπει να γίνει μέσα στο 2018. Ναι, δεν υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Αυτή στην ουσία αποκλείονται. Αυτές είναι περιπτώσεις που δυστυχώς. Εντάξει, οι αρμόδιες υπηρεσίες σας τρέξουν λίγο τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι δικό σας θέμα. Είναι θέμα του ξεκαθαρίσματος. Είναι και δικιά μας αρμοδιότητα αυτό. Γι' αυτό με βλέπετε. Όχι κουμπωμένο, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε βάλει επιπλέον άτομα στον ΑΜΚΑ να το ενισχύουν. Αλλά είναι και συναρμοδιότητα με ΕΦΚΑ ή ιατρία κτλ. Που πρέπει να βρούμε. Τι νοσή είναι οι συνταγές, είναι αυτού του ΑΜΚΑ ή αυτού του ΑΜΚΑ. Αυτές οι διαγνώσεις που είναι εδώ είναι σε αυτού του ΑΜΚΑ ή σε εκείνου του ΑΜΚΑ. Γιατί χάνεται και η ιατρική πληροφορία που είναι ευαίσθητη πληροφορία, θέλει προσοχή πώς τη χειρίζεται κανείς κτλ. Γι' αυτό είναι μια αργή διαδικασία που δεν μπορεί να προχωρήσει και πολύ γρήγορα. Επίσης, έχουμε αλλαγή της σύνθεσης του νοικοκυριού. Για τα παιδιά είπαμε ότι μπορούν να το δηλώσουν. Μάλλον αν γεννηθεί το παιδί το 18. Αν είναι νεογέννητο, μπορεί να το προσθέσει. Μπορεί να το προσθέσει. Αυτό γίνεται αυτόματα ή πρέπει να έχει τσεκάρει πρώτα ότι έχει δηλωθεί το παιδί στο ληξιαρχείο και όλα τα σχετικά, έτσι. Ναι. Επειδή έχουμε τις γεννήσεις από το ληξιαρχείο, μπορεί να γίνει αυτό. Άρα αυτό λαμβάνεται υπόψη και το πρόσθετο μέλος του 18. Σωστά. Μπαίνει, σωστά, έτσι. Σωστά. Στην περίπτωση θανάτου όμως, γιατί μας λένε εδώ πολλές περιπτώσεις ότι πέθανε πριν από ένα μήνα ο σύζυγος ή η σύζυγος και όλα αυτά και τους βγάζει ότι δεν δικαιούνται. Μάλλον είναι φιλοξενούμενοι σε κάποιον ο οποίος έχει πεθάνει. Αυτός δεν μπορεί να κάνει την αίτηση και πρέπει να την κάνει ο φιλοξενούμενος. Εκεί μπαίνει, εξαιρείται ο φιλοξενούμενος. Μπορεί να κάνει την αίτηση εφόσον έχει ενημερωθεί ο ΑΜΚΑ ότι αυτός που τους φιλοξενούσε είναι θανόν. Άρα πρέπει να πάνε με τη ληξιαρχική πράξη στο ΚΕΠ να ενημερωθεί ο ΑΜΚΑ του θανόντος ότι να μπει δίπλα η ένδειξη θάνατος, ώστε να μπορεί ο φιλοξενούμενός του να κάνει την αίτηση κατ' εξαίρεση. Που δεν θα μπορούσε. Το νοικοκυριό, το κοινωνικό μέρισμα, την αίτηση την κάνει. Ο σύζυγος. Ο σύζυγος. Έχουν δικαίωμα και οι δύο να το κάνουν. Έχουν έτσι. Δικαίωμα, ναι. Δεν ο ένας ή ο άλλος. Στην περίπτωση που έχει πεθάνει ο σύζυγος, δικαιούται και η σύζυγος να κάνει. Δεν υπάρχει εκεί εμπλοκή να βγάλει ότι λόγω θανάτου δεν σας το δίνω. Φαντάζομαι δεν θα ήταν φιλοξενούμενοι, δηλωμένοι φιλοξενούμενοι. Αν είναι ζευγάρι, προφανώς όχι. Γιατί η ερώτηση είναι ότι λόγω θανάτου, λέει η σύζυγου, δεν σας το δίνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια απάντηση. Δεν υπάρχει τέτοια απάντηση. Λόγω θανάτου δεν το παίρνετε. Να δει λίγο το πώς το περιγράφει και να το ξαναδούμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάτι άλλο που έχετε να μας πείτε, όχι. Κάποιο άλλο θέμα. Όχι, κάποιο άλλο θέμα για να επισημάνουμε, ιδιαίτερα όχι, νομίζω τα έχουμε καλύψει. Υπάρχουν και κάποια θέματα που μας λένε σχετικά με τις καταθέσεις και με τον ντόκο που μπαίνει. Ναι. Ότι είναι κάποιες προθεσμιακές που τους βγάζουν ένα επιτόκιο, το οποίο είναι, ο τόκος είναι παραπάνω, τους πετάει έξω λόγω τόκου από την τράπεζα. Αυτό είναι αυτοματοποιημένο. Αυτό είναι αυτοματοποιημένο πάντως, ναι. Και γίνεται η προσέγγιση από την τράπεζα και η εκτίμηση του ποσού που έχει στην ναι, θα πρέπει να το ξανακοιτάξω και εγώ να σας το πω, δεν το έχω πολύ υπόψη μου πώς λειτουργεί αυτό. Γιατί εδώ η συγκεκριμένη ερώτηση είναι τραμμένη οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο ανήλικα, με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο, 36 μήνες. Το σύστημα τους πετάει έξω λόγω τόκων με μικρό κεφάλαιο από 2/17 ως 31/17, ένα ποσό 11.500, λόγω της προθεσμιακής υπερβαίνει τα 108 ευρώ, που είναι κατά προσέγγιση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Βέβαια, αυτό το που κεφάλαιο. Βγαίνουν με κάποια προσεγγιστικά ποσοστά τώρα, τα οποία είναι έτσι δεδομένα. Είναι η προσέγγιση της Τράπεζας, σου λέει, όμως εγώ ήδη έχω κάνει και μια ανάλυση κεφαλαίου και η προσέγγιση αυτή δεν είναι ακριβώς το. Τι άκρη βρίσκει τώρα, πρέπει να πάει στην Τράπεζα. Υπάρχει λύση σε αυτό. Σε κάποιες προσεγγίσεις λοιπόν τόκων που προφανώς ο άνθρωπος θα βγαίνει εκτός για ελάχιστα. Ναι, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η περίπτωση που βγαίνει εκτός για ελάχιστα. Όποιο και να είναι το όριο, και 5 εκατομμύρια ευρώ να έχει εισόδημα. Ακόμα και στο όριο, εισόδημα, θα έρθει από 5 εκατομμύρια ένα και θα βγαίνει απ' έξω. Ναι, αλλά τώρα, άμα είναι η προσέγγιση, δεν αυτό, είναι αυτό. Δεν ξέρω, να το ρωτήσω κι εγώ, γιατί δεν το ξέρω, να το δω και με το Υπουργείο Οικονομικών. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Γιατί είναι μια προσέγγιση της τράπεζας, η οποία προφανώς οι άνθρωποι λένε το αμφισβητούν. Και κάτι τελευταίο, σε σχέση με τα επιδόματα που μπαίνουν και αθροίζονται ως εισόδημα. Και έρχονται και τα τεκμήρια. Υπάρχει μια περίπτωση εδώ, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, ότι παίρνει το κοινωνικό εισόδημα. Αλληλεγγύης, το οποίο προφανώς το είχε δηλωμένο στα επιδόματα και έρχεται και το τεκμαρτό και αυτό γίνεται μια πρόσθεση και έτσι την εμφανίζει με ένα εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τα κριτήρια και δεν το παίρνει η γυναίκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Ναι, δεν γίνεται κάτι. Είναι όπως είναι η οδηγία και όπως είναι η οικία που έχει βγει, ότι αθροίζονται τα εισοδήματα, αθροίζονται αυτά και αυτά τα επιδόματα, αφαιρείται η ανεργία για 6 μήνες του 2018 και προκύπτει το εισόδημα το οποίο εμείς ελέγχουμε αν είναι μέσα στο όριο ή εκτός από το όριο. Είναι πάντως μικρό το διάστημα που έπρεπε να τα διαχειριστείτε όλα αυτά, έτσι. Είναι πάρα πολύ ίσως μικρό. Ίσως θα έπρεπε νωρίτερα. Τεράστια προσπάθεια. Τρέχουν πάρα πολλά ζητήματα ταυτόχρονα. Τώρα είναι και το κλείσιμο του έτους. Σε όλα τα υπουργεία παντού. Ο φόρτος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα, κάποιες αδικίες, οι οποίες δεν μπορούν να λυθούν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα. Είναι γιατί γίνεται και προς το τέλος του έτους. Δηλαδή, αν αυτή η διαδικασία έτρεχε το Σεπτέμβριο.
Και μετά υπήρχε ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος για να διορθωθούν θέματα, αλλά δεν μπορεί να προκύψει το Σεπτέμβριο γιατί είναι τα χρήματα που μένουν. Και τα ξέρουμε πόσα μένουν στο τέλος του χρόνου. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε από το Σεπτέμβριο τι διαθέσιμο υπάρχει. Πάντως ήδη αυτά δημιουργούν μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μας λένε πολλοί για το κότα, ας πούμε, για το θέμα της πενταετούς μόνιμης κατοικίας και όλα αυτά, ότι θα μπορούσαν να τραβηχτούν τα στοιχεία από το κότα, ας πούμε, όπου εκεί ή από άλλα επιδόματα που. Θα μπορούσαν και από το Α21 μπορούμε να ελέγξουμε πράγματα κτλ. Τα κοιτάζουμε αυτά. Δηλαδή, την περίπτωση να δούμε σε σχέση με το Α21 την πενταετία. Κάποιους που την έχουν από εκεί και τη χάνουν στο μέρισμα και να το περάσουμε, το συζητάμε με το Υπουργείο να το δούμε μήπως αυτό δώσει μια λύση σε κάποια θέματα. Επίσης υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν τους φιλοξενούμενους και όπως μας είπατε είναι η φωτογραφία του 17, οπότε αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει. Μας λένε, ας πούμε, πέρσι ο σύζυγος ήταν 3 μήνες φιλοξενούμενος στους γονείς του, μετά νίκησε σε σπίτι, εγώ ήμουν φιλοξενούμενος στους δικούς μου γονείς και μετά το εξάμηνο, δηλαδή τον Ιούνιο, παντρευτήκαμε και κάναμε κοινή δήλωση. Πάνε οι γονείς και κάνουν την αίτηση, τους βγάζει εγκεκριμένο, γιατί συνεννοώ εγώ σε σχέση με την φιλοξενία. Και αυτόματα τραβάω και το σύζυγό μου και δεν αφήνει το σύστημα να πάρουν οι γονείς της το μέρισμα. Δηλαδή είναι. Θα μου το ξαναπείτε αυτό για να το καταλάβω. Ναι, γιατί είναι. είναι περίπλοκο. Γι' αυτό το ζευγάρι ήταν περίπλοκο. Θέλω να σας πω όμως, αποδεικνύεται κάτι, ότι η φωτογραφική αποτύπωση μιας κατάστασης του 17, που έχει πολλές τροποποιήσεις και στο τέλος τους πετάει έξω, είναι λίγο άδικο. Αυτό λένε. Δηλαδή, ένας μήνας φιλοξενούμενος ή η αλλαγή είναι άνεργος και φιλοξενήθηκε και μετά πήγε, έκανε ένα δικό του νοικοκυριό για το εξάμηνο ή το εφτάμηνο, έρχεται το σύστημα και τον πετάει έξω. Αυτό είναι ουσιαστικά. Ναι, όχι, είναι λογικό αυτό που λέτε. Προκύπτουν τέτοιες περιπτώσεις που είναι περίπτωση της υποπερίπτωσης κτλ. Οριμάζοντας τα πράγματα, νομίζω ότι κάθε χρονιά μπορούν να αντιμετωπίζονται και περισσότερα και να. Για την ασφάλιση. Για την ασφάλιση. Ο γιος μου λέει έχει 25 ένσημα και τον απορρίπτει το σύστημα. Αυτό σε σχέση με το κοινωνικό μέρισμα. Χρειάζεται πόση ασφάλιση για να έχει. Χρειάζεται ένας μήνας ασφάλισης. Τώρα μήπως είναι οριακό. Νομίζω στα ένσημα είναι 25. Είναι 25 μήνας, γιατί λογικά θα πρέπει να περνάει. Πρέπει να περνάει. Ίσως υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Μάλιστα. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά. Βγαίνουν πολλά. Πόσοι εργάζεστε στην ΙΔΙΚΑ? Στην ΙΔΙΚΑ είναι περίπου 200 άτομα που εργάζονται σε διάφορες κατηγορίες, διαφόρων επιπέδων από φοιτητικού μέχρι πανεπιστημίου και μεταπτυχιακά. Εσείς όλοι πάντως είστε αυτοί που τα επεξεργάζεστε όλα αυτά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε προσωπικό. Επιπλέον κόσμο για να μπορέσουμε να ανταποκρινόμαστε.